γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων κατέφυγε ένας 49χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι η 47χρονη σύζυγός του τον απείλησε με μαχαίρι. Η γυναίκα συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, ενώ λίγες ώρες αργότερα, μετά από μήνυση που κατέθεσε η γυναίκα, ισχυριζόμενη ότι ο σύζυγός της κατέστρεψε το κινητό της τηλέφωνο, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και του 49χρονου για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Και οι δύο παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα Χανίων. Εμείς πάμε καλά ως προς τη διαχείριση των περιστατικών. Έχουμε πολλές καταγγελίες, έχουμε πολλά περιστατικά, όμως τα διαχειριζόμαστε από την αρχή ιδρύσεως του γραφείου μας με πολύ ενσυναίσθηση, με πολύ επαγγελματισμό. Το κάθε περιστατικό το χαρακτηρίζουμε υψηλού κινδύνου, οπότε δεν φεύγει τίποτα. Με υπόδειξη των στελεχών του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας Χανίων, ο 49χρονος εγκατέστησε στο κινητό του τηλέφωνο την εφαρμογή Panic Button, φοβούμενος ότι η σύζυγός του θα επαναλάβει βίες και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος του. Η απάντησή του, ωστόσο, ήταν αρνητική όταν αστυνομικοί της υπηρεσίας του πρότειναν τη λύση του Safe House, της μεταφοράς του δηλαδή σε σπίτι στο οποίο θα είναι ασφαλής και προστατευμένος από τυχόν νέο περιστατικό. Οι καταγγελίες ανδρών θυμάτων στα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια είναι σπάνιες, πλην όμως αποτελούν μέρος του συνόλου των καταγεγραμμένων συμβάντων. Δεν πρέπει να γίνει κάτι πολύ, πολύ μεγάλο ή κάποιος μεγάλος ξυλοδαρμός για να έρθει. Με το πιο απλό με παρακολουθεί, το πιο απλό μπορεί να καταλήξει σε θάνατο. Στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Χανίων τουλάχιστον 3 περιστατικά καταγγέλλονται καθημερινά, ενώ υπάρχουν μέρες που ο αριθμός τους φτάνει τα 5, εξαιρετικά μεγάλος αναλογικά με τον πληθυσμό.